A lot of soul. Εν όψη της αποψινής εκδήλωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο Βλαχιώτη Δήμο Ευρώτα για την κρίση των εσπεριδοειδών, πραγματοποιείται σήμερα εδώ στη Σπάρτη σχετική συζήτηση με την γεωπόνο κυρία Ειρήνη Κατσινοπούλου. Η κυρία Κατσινοπούλου, υπεύθυνη γραμματεία του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, είναι και η βασική ομιλήτρια της εκδήλωσης στο Βλαχιώτη. Στη συζήτηση της Σπάρτης συμμετέχουν επίσης μέλη και στελέχη του κόμματος μαζί με αγρότες, παραγωγούς, γεωπόνους και πολλούς ακόμη φορείς του πρωτογενούς τομέα. Μαζί μας έχουμε την κυρία Κατσινοπούλου. Κυρία Κατσινοπούλου, βρισκόμαστε σε ένα νομό, κατεξοχήν αγροτικό, με παραγωγή τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια και τώρα υπάρχει βέβαια, στα εσπεριδοειδή. Απλά το προϊόν αυτό έχει πέσει η τιμή του πάρα πολύ, υπάρχουν προβλήματα και πλέον οι αγρότες προσπαθούν να στραφούν και κάπου αλλού. Πιστεύετε ότι υπάρχει μέλλον σε αυτό το τομέα των εσπεριδοειδών? Προφανώς υπάρχει μέλλον στον τομέα των εσπεριδοειδών, ιδίως στο πορτοκάλι, το οποίο είναι και φημισμένο σαν προϊόν της Λακωνίας. Όπως υπάρχει και μέλλον στα περισσότερα δυναμικά προϊόντα του πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Αυτό που χρειάζεται κυρίως είναι ριζική αλλαγή στην ασκούμενη αγροτική πολιτική. Μέχρι τώρα και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι κατευθύνσεις ήταν να ενισχύονται τα συμφέροντα των λίγων, των επιχειρήσεων, των μεταποιητών και όχι των παραγωγών. Αυτό έχει παροξυνθεί με τις πολιτικές των μνημονίων. Όλα αυτά λοιπόν εμείς θέλουμε να συζητήσουμε και κυρίως το πώς γίνεται αυτό, γιατί είναι εφικτά, με τις προτάσεις μας, με το πρόγραμμα αγροτικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και το γενικότερο το πανελλαδικό, αλλά και για τα επιμέρους προϊόντα. Απόψε το βράδυ στην εκδήλωσή μας με αιχμή, ακριβώς. Υπάρχουν δυνατότητες στο να αυξηθεί και η τιμή του, γιατί αυτό είναι το κύριο που απασχολεί τον κόσμο. Εδώ. Μα βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, πέρα από το δυσμενές παγκόσμιο ανταγωνιστικό, ακραία ανταγωνιστικό περιβάλλον, υπάρχουν τρόποι και κάτω από αυτές τις συνθήκες, αρκεί να συνενωθούν δυνάμεις και να αυξηθεί η διαπραγματευτική δύναμη των αγροτών. Δηλαδή, ισχυροί συνεταιρισμοί, καθετοποιημένες μονάδες συνεταιριστικές, συλλογικά εγχειρήματα και βεβαίως μια ραγδαία μείωση του κόστου παραγωγής, το οποίο είναι και αυτό μια παράμετρος που εξανεμίζει το εισόδημα των αγροτών. Όλα αυτά τα τελευταία μέτρα, πετρέλαια, φυτοφάρμακα, φορομπηκτικές πολιτικές, ήταν που ήταν στραβό το κλίμα που λένε, χαμηλή η τιμή δηλαδή, έχει εξανεμιστεί πριν βγει από το χωράφι και μόνο από το υπέρογκο κόστος παραγωγής. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Μαζί μας έχουμε τη συντρόφισσα την Κατσινοπούλου, την Ειρήνη, η οποία είναι υπεύθυνη του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και Γεωπόνος, η οποία βρίσκεται μαζί μας με την ευκαιρία της κεντρικής εκδήλωσης που κάνουμε για τα εσπεριδοειδή, που οργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ Λακωνίας για τα εσπεριδοειδή στο Βλαχιώτη σήμερα στην κεντρική πλατεία στις 8.30 ώρα το βράδυ. Με την ευκαιρία αυτή, ένα κομμάτι είναι και η σημερινή συνέντευξη τύπου για να εκφράσετε τις ερωτήσεις και όποιες διευκρινήσεις για τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον νομό. Παράλληλα, ταυτόχρονα θα κάνουμε και μία συνάντηση με τους κτηνοτρόφους στο Ξηροκάμπι για τον καταρροϊκό πυρετό. Για τις ενέργειες, θα ενημερωθούν για τις ενέργειες που έχουν γίνει από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι αυτή τη στιγμή για τον καταρροϊκό πυρετό. Και να δούμε τις αντιδράσεις τους και το βάθος του προβλήματος. Τα προβλήματα που απασχολούν τον νομό όσον αφορά την πρωτογενή παραγωγή είναι πολλά και μεγάλα αυτή την περίοδο. Το πρώτο ζήτημα είναι η πορεία των τιμών των εσπεριδοειδών. Όπως καλά ξέρετε, η φετινή χρονιά είναι άλλη μια χρονιά με χαρακτηριστικά παρόμοια με το 2012. Έχουμε χαμηλές τιμές και χαμηλή απορρόφηση. Το δεύτερο είναι ο καταρροϊκός πυρετός των οικοπροβάτων, που για τις μονάδες κυρίως προβάτων είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα με απώλειες ζώων, με πτώση της παραγωγής και είναι μια επιδημία η οποία επεκτείνεται, έχει περάσει τα όρια της Πελοποννήσου, βρίσκεται σε έξαρση και στην Τηλοακαρνανία και από ό,τι μαθαίνουμε και σε άλλα σημεία της Ελλάδας υπάρχει έξαρση, άρα αποτελεί ένα γενικότερο πρόβλημα. Το τρίτο ζήτημα που τρέχει και αφορά
τους παραγωγούς της Λακωνίας αλλά και όλης της Ελλάδας, είναι η νέα ΚΑΠ, η οποία σήμερα έως αύριο παίρνει την οριστική της μορφή. Παράλληλα τρέχουν άλλα ζητήματα, όπως είναι τα θέματα της αλληλείας με αφορμή τα χημικά, την καταστροφή των χημικών της Συρίας ανοιχτά της Κρήτης. Έχουμε συνεχείς τροπολογίες για τον περίφημο νόμο το 4015 που αφορά τους συνεταιρισμούς, και αυτό αφορά ιδιαίτερα το νομό μας, γιατί μέσα στις διατάξεις μπαίνει ή δεν μπαίνει, θα το δούμε μόλις κατατεθεί η τροπολογία, διάταξη που αφορά το μέλλον της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Λακωνίας και το μέλλον της. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως είναι οι αγροτικές βιομηχανίες στο σύνολό τους, μετά την εξέλιξη που είχαμε με τη μονάδα που κλείνει της ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν είναι ζητήματα που καίνε τους παραγωγούς, τόσο τους Λάκωνες όσο και τους Έλληνες παραγωγούς. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγροτική πολιτική στο σύνολό της και το μέλλον και το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την πρωτογενή παραγωγή σαν ένα πυλώνα ανάπτυξης. Ο λόγος τη συντρόφισσα την κυρία Κατσινοπούλου να απαντήσει σε ερωτήσεις σας. Απλώς να πω εισαγωγικά ότι 2 μήνες και μετά τις τριπλές εκλογές και με δεδομένη την ηχηρή αποδοκιμασία εκ μέρους του ελληνικού λαού της σημερινής μνημονιακής συγκυβέρνησης, προσπαθούν με όλους τους τρόπους και όλα τα μέσα να κρατηθούν όσο μπορούν, έστω και μία μέρα παραπάνω στην εξουσία, και ταυτόχρονα βέβαια μέσα στο καλοκαίρι συνεχίζουν να υλοποιούν όλες τις δεσμεύσεις, όλα τα γραμμάτια που έχουν υπογράψει στην Τρόικα, με την εκποίηση των αγιαλών, των δασών, γενικά της δημόσιας περιουσίας, με τα νέα μέτρα που έρχονται για την οριστική κατεδάφιση της επικουρικής σύνταξης, των ασφαλιστικών ταμείων. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με τον αγροτικό τομέα. Η γενική μας άποψη σαν ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου έχουν φτάσει σε ένα σημείο που πια απαιτούν, όπως και όλα τα προβλήματα του ελληνικού λαού, μια πολιτική λύση. Δεν μπορούμε να μιλάμε για επιμέρους διορθώσεις, έτσι κι αλλιώς η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να τις κάνει. Δεν είναι ούτε από αδυναμία, ούτε από αμέλεια, ούτε από άγνοια τα μέτρα τα οποία προωθεί ή αυτά τα οποία δεν αντιμετωπίζει. Είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο πλήρους αποδιάρθρωσης πια του παραγωγικού ιστού της χώρας, του πρωτογενή τομέα, όσο και αν στα λόγια ισχυρίζονται ότι θα τον καταστήσουν μοχλό ανάπτυξης. Πλήρους αποδιάρθρωσης λοιπόν του πρωτογενή τομέα, εξάλληψης όλων των μικρών και μεσαίων αγροτών και έντασης πια και παράδοσης στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα ελληνικά και ξένα. Αυτό είναι το συνολικό σχέδιο, το οποίο βεβαίως ξεκίνησε αρκετά χρόνια πριν, αλλά σε συνθήκες μνημονίου πια κορυφώνεται. Άρα λοιπόν εμείς, πέρα από το πολιτικό μας πρόγραμμα το συνολικό, το πρόγραμμά μας για την αγροτική πολιτική, τις επιμέρους λύσεις που προτείνουμε και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή, θεωρούμε ότι η συνολική απάντηση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί είτε στη Λακωνία είτε σε όλες τις μεριές της Ελλάδας πια απαιτεί την ένταση των αγώνων για να πέσει αυτή η κυβέρνηση, να ανοίξει ο δρόμος για μια κυβέρνηση προοδευτική, δημοκρατική, με κορμό τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στη συνολική ανόρθωση της χώρας, την παραγωγική της ανασυγκρότηση, την ανόρθωση του αγροτικού τομέα. Να ρωτήσουμε. Οι Λάκωνες, όπως και όλοι οι αγρότες της Ελλάδος, έχουν πολλά προβλήματα. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλά, στότε αφορά το πορτοκάλι και το λάδι. Ακούμε την κυβέρνηση να λέει για επιστροφή στον πρωτογενή τομέα. Τα κίνητρα είναι πολύ λίγα και ανύπαρκτα. Ποιο είναι το μέλλον, δηλαδή τι μπορεί να περιμένει ένας αγρότης ή ένας κτηνοτρόφος που και με τα προβλήματα και με τον διατροφικό πειρατό τελευταία φοβάται ότι μπορεί να χάσει το ζωικό του κεφάλαιο, με αποτέλεσμα να μείνει και αυτός άνεργος, γιατί είναι δύσκολο να ξαναφτιάξει πλέον ένα κοπάδι, μια στάνη από την αρχή.
έχει να περιμένει κάτι, ακούμε για συμβολογική γεωργία, για αυτά. Τι είναι δηλαδή, τι έχει το μέλλον να του δώσει, εάν μείνει στα χωράφια του ή αν μείνει στο κοπάδι του ο κτηνοτρόφος, θα περιμένει κάτι ή θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ανατροπή? Νομίζω ότι το απάντησα πιο πριν, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι πριν από 2 χρόνια η κυβέρνηση έδωσε την πιο χειροπιαστή, αν θέλετε, απόδειξη του μέλλοντος που επιφυλάσσει για τον ελληνικό πρωτογενή τομέα. Και μιλάω για το χάρισμα στην ουσία της Αγροτικής Τράπεζας στον Όμιλο Πειραιός. Αυτό ήταν η θριαλίδα όλων των εξελίξεων που επακολούθησαν. Και επειδή μιλήσατε και για συμβολιακή, έναν τομέα στον οποίο η Τράπεζα Πειραιός επιδίδεται με πολύ μεγάλη σπουδή και το πάει λίγο γλυκά μέχρι στιγμής. Βέβαια, οι προθέσεις είναι σαφείς. Όταν θα καταστούν όμοιροι πια οι πάντες, όχι μόνο η παραγωγή, τα μαγαζιά εφοδίων, η εξαγωγή, οι έμποροι, όλοι, θα έχει σφίξει οριστικά η θηλιά στο λαιμό τους. Καταλαβαίνετε πια ότι αυτός που ελέγχει όλους αυτούς, τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, θα στρέψει πια συνολικά την πρωτογενή παραγωγή εκεί που ενδιαφέρει επιχειρηματικά. Άρα πάνε στην άκρη οι διατροφικές ανάγκες του ελληνικού λαού, πάει στην άκρη η ανάπτυξη της χώρας, η δυναμική ανάπτυξη της χώρας, πάνε στην άκρη τα πάντα. Εμείς λοιπόν λέμε, χωρίς να υποτιμούμε καθόλου την ανάγκη να διατυπώνονται συγκεκριμένες προτάσεις για τα συγκεκριμένα προβλήματα, ότι εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα και στον αγροτικό τομέα και παντού, απαιτείται ανατροπή. Γιατί σας ξαναείπα, αυτή η κυβέρνηση δεν είναι ότι δεν ξέρει ή ότι δεν μπορεί. Είναι ότι είναι ο στόχος αυτός. Ένας συνολικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας, ούτως ώστε να συγκεντρωθούν σε ελάχιστα χέρια μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών τα πάντα. Η γη, η παραγωγή, το εμπόριο, οι πρώτες ύλες, ο δημόσιος πλούτος. Άρα λοιπόν επιμένουμε και σε αυτό πρέπει να μπουν δυναμικά και οι αγρότες, σε αυτή τη μάχη της ανατροπής, ούτως ώστε μια ώρα αρχίτερα να φύγουν από τη μέση και να ανοίξει ο δρόμος της ελπίδας, ο δρόμος της ανόρθωσης. Εάν έχουμε αλλαγή της κυβέρνησης, θα μπορέσουν να αλλάξουν τα πράγματα ή έχουν υπογραφεί όλα αυτά και δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε, τι συνέχεια? Όχι. Εμείς, καταρχήν από τη δέσμευσή μας για ακύρωση του Μνημονίου και των Εφαρμοστικών Νόμων, από την πρώτη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι ένα σωρό ρυθμίσεις, μνημονιακή υποχρέωση ήταν και η εκποίηση της Αγροτικής Τράπεζας και το ξεπούλημα της Δοδόνης, της βιομηχανίας ζάχαρης και ένα σωρό πράγματα, όλα αυτά ακυρώνονται. Στο πρόγραμμά μας λοιπόν έχουμε εκπονήσει 4 βασικούς άξονες που πάνω σε αυτούς θα κινηθούμε. Πρώτον, την επανεφορά ουσιαστικά του δημόσιου τομέα, στον αγροτικό τομέα, γιατί δεν υπάρχει καμία περίπτωση χώρας σε τέτοια αποσύνθωση, σε τέτοια οξύτατη κρίση που να μπόρεσε να ορθοποδήσει χωρίς τη δραστική παρέμβαση του δημόσιου και των δημόσιων υπηρεσιών. Όταν λέμε δημόσιο, δεν εννοούμε μόνο το κράτος, εννοούμε και τη δημόσια τράπεζα, την αγροτική, η οποία θα επανασυσταθεί. Ο δεύτερος άξονας είναι ισχυρές συλλογικές οργανώσεις των αγροτών, συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, συνεταιριστικά εργοστάσια. Δεν υπάρχει τρόπος, ειδικά στην Ελλάδα, με αυτές τις ιδιομορφίες του μικρού κλήρου, του ανάγλυφου, των αποστάσεων, αλλά ακόμα και αν δεν τα είχαμε αυτά, να πεις ότι εγώ θα έχω μια αγροτική οικονομία που θα υπηρετεί τα συμφέροντα και των αγροτών και των εργαζόμενων καταναλωτών, χωρίς συνεργατικά σχήματα, χωρίς συνεταιρισμούς. Το τρίτο ζήτημα είναι η μαζική εισροή νέων ανθρώπων ξανά στο αγροτικό επάγγελμα. Και το τελευταίο βεβαίως είναι τα έργα υποδομών, τα οποία χρειάζονται, η επιστήμη, η παροχή γνώσεων. Αυτό είναι χοντρικά το πλαίσιο το οποίο έχουμε επεξεργαστεί και πολύ σύντομα θα πάρει και τη μορφή κυβερνητικού προγράμματος. Όμως, σαν ΣΥΡΙΖΑ έχουμε δηλώσει από την αρχή ότι ούτε μπορούμε, αλλά ούτε θέλουμε πάνω απ' όλα, να συνεχίσουμε τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας όπως γινόταν τις τελευταίες δεκαετίες από τα κόμματα του δικομματισμού. Δηλαδή, με τον κόσμο θεατή,
να περιμένει με ένα μαγικό ραβδί τη λύση των προβλημάτων του. Χρειάζεται δουλειά και από την κυβέρνηση της αριστεράς, χρειάζεται δουλειά όμως και από τον αγροτικό κόσμο. Δεν είναι εύκολος δρόμος, δεν λέμε ψέματα και δεν σπέρνουμε αυταπάτες, θα είναι δύσκολος, θα είναι δρόμος συγκρούσεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα θέματα της ΚΑΠ ίσως να τα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Πάντως είναι ο μοναδικός δρόμος για να πούμε ότι αυτός ο τόπος θα μπορέσει να έχει ένα αύριο. Πολλά είναι εφικτά. Αυτό που δεν είναι εφικτό είναι να λιμοκτονεί ο ελληνικός λαός, να υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο και άνεργοι, να υπάρχουν εξαθλιωμένοι αγρότες, να παράγονται χρυσάφια, γιατί τα ελληνικά προϊόντα είναι χρυσάφια από άποψη ποιοτική, και να μην μπορεί όλος αυτός ο πλούτος να επιστρέψει και να δώσει εισόδημα στους πολλούς και να συγκεντρώνεται όσο γίνεται και περισσότερο στις τσέπες των λίγων και των ισχυρών. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα μπορεί να είναι η πιο ακραία έκφραση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της Ευρώπης. Συμβαίνει όμως και στις άλλες χώρες. Επομένως όλοι έχουν συμφέρον. Και οι Ευρωπαίοι μικρομεσαίοι αγρότες και οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι για την ανατροπή αυτών των πολιτικών. Άρα λοιπόν εμείς παλεύοντας εδώ για την αλλαγή, για την ανατροπή, προσδοκούμε στη συμπαράσταση, αλλά ταυτόχρονα συμπαραστασσόμαστε και με τους ευρωπαϊκούς λαούς για τη συνολική ανατροπή και τον μετασχηματισμό της Ευρώπης. Δύο κουβέντες ήθελα να πω και εγώ. Τα έχουμε ξανασυζητήσει για τα αγροτικά προβλήματα και τα αγροτικά θέματα του νομού. Είναι χρόνια προβλήματα διαρθρωτικά και τα οποία δεν λύνονται από μια μέρα στην άλλη. Εμείς επιχειρούμε να κάνουμε μια παρέμβαση η οποία για να φέρει καρπούς σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει και αλλαγή σε επίπεδο κυβερνητικό. Έχουμε τις επεξεργασίες μας, έχουμε τη θέληση, έχουμε τη γνώση να βάλουμε τα πράγματα σε μια άλλη κατεύθυνση. Θα χρειαστούμε όμως και την συμπαράσταση, τη συνένεση, τη συμμετοχή των παραγωγών, των ίδιων των ενδιαφερομένων. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις σε θετική κατεύθυνση χωρίς τη συμμετοχή του ίδιου του πολιτικού υποκειμένου. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι ίδιοι αγρότες. Αν λοιπόν οι ίδιοι αγρότες δεν οργανωθούν μέσα από τα δικά τους σχήματα και δεν παρέμβουν στις εξελίξεις μέσα από τις δικές τους οργανώσεις, που είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι ενώσεις τους κτλ., ας μην περιμένουν ότι μπορούν να ξημερώσουν καλύτερες μέρες. Οι μέρες έρχονται που έρχονται είναι δύσκολες και θα δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο. Και στο πορτοκάλι και στο ελαιόλαδο και στην κοινοτροφική παραγωγή. Γιατί προείπε και η συντρόφισσα Κατσινοπούλου ότι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας δεν είναι ανόητοι, δεν είναι τυχαία τα πράγματα αυτά που τα μέτρα που παίρνονται, έχουν πλήρη συνείδηση ότι πράττουν, η λογική τους είναι η πλήρης αποδιάρθρωση της αγοράς, της παραγωγικής βάσης, η απορρίθμιση της αγοράς. Και το μόνο που αυτοί υπόσχονται, μπορούν να υποσχεθούν στον ελληνικό λαό, αν παραμείνουν απάνω στην κυβέρνηση, είναι δάκρυα και αίμα. Το είδαμε και πώς αντιμετωπίσανε μέχρι σήμερα τα προβλήματα και καταρχήν των εσπεριδοειδών, που θα τα κουβεντιάσουμε και το βράδυ. Στις σκέψεις κορυφής, υποσχέσεις για ενεργοποίηση των de minimis, δηλαδή, και εδώ είναι η φοβερή αντίφαση, αν θέλετε, και αντίθεση, οι υπέρμαχοι της απορρίθμισης της αγοράς, του νεοφιλελευθερισμού της αγοράς, που καταλήγουν να ζητάμε κρατικές επιδοτήσεις, γιατί τα de minimis είναι κρατικές επιδοτήσεις, όταν η αγορά δεν μας δίνει αυτό που πρέπει να μας δώσει. Και είδαμε λοιπόν εδώ συνάξεις όλων των κυβερνητικών βουλευτάδων, περιφερειαρχών κλπ. Κλπ. Να στοχεύουν ουσιαστικά και να προσανατολίζουν τον κόσμο στην λογική ενός επιδόματος, όπως είναι τα de minimis, χωρίς να αγγίζουν την ουσία των προβλημάτων. Δηλαδή, και η ουσία των προβλημάτων, ξέρετε, τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, το έχουμε ξανασυζητήσει το πρόβλημα σε βάθος, είναι η ίδια η διάρθρωση της παραγωγής και ο τρόπος που λειτουργεί η οικονομία. Το είδαμε επίσης και στον καταρροϊκό. Το κουβεντιάσαμε και προχθές και είναι και ευκαιρία να το πούμε και σήμερα. Λοιπόν, το Υπουργείο εξαντλείται σε σκέψεις κορυφών. Η περιφέρεια πέταξε τον μπαλάκι και επειδή δεν μπορούσε η ίδια. Δεν έχει μηχανισμό, έχουν αποδιαρθρωθεί πλέον και οι δημόσιες κτηνιατρικές υπηρεσίες. Και το ξέρετε και το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι η χώρα έχει τιμωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανεπαρκή στελέχωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών.
Μπροστά λοιπόν σε αυτό το πράγμα, τι έκανε, έκανε ένα τακτικό ελιγμό. Μετέθεσε το πρόβλημα της αντιμετώπισης του ξενιστή του καταρροϊκού πυρετού σε τι, σε μια ανώνυμη εταιρεία, στην Πελοπόννησο ΑΕ. Με μια προγραμματική σύμβαση 600.000 ευρώ, η οποία όμως ελέγχεται όσον αφορά το περιεχόμενό της, την κατεύθυνσή της, την αποτελεσματικότητά της. Θα μας δοθεί η δυνατότητα να τα πούμε αναλυτικά. Όμως θα πρέπει να επισημάνουμε το εξής, ότι δύο μήνες αφότου πλέον έχει προχωρήσει αυτή η προγραμματική σύμβαση, δεν έχει γίνει ουσιαστικά τίποτα. Έτσι. Και απλά λειτουργούν πυροσβεστικά, έχουν ένα βιτίο εκεί και όποιο μαντρί, όποιο στάβλος έχει πρόβλημα και το ανακοινώσει ο παραγωγός, πάνε την επόμενη μέρα και το ψεκάζουν. Μέτρα δηλαδή πυροσβεστικού χαρακτήρα, αποσπασματικά, τα οποία δεν λύνουν το πρόβλημα. Έτσι λειτουργεί σήμερα το σύστημα, αυτό το σύστημα, που εμείς θέλουμε να του βάλουμε ένα τέλος. Αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας. Εάν δεν συμμαχήσουν, δεν θελήσει να βάλει ένα τέλος και το πολιτικό υποκείμενο, δηλαδή ήδη η παραγωγή. Λοιπόν, εμείς λοιπόν καλούμε τους παραγωγούς και το βράδυ στη συγκέντρωση που έχουμε να συζητήσουμε για το πορτοκάλι αναλυτικά, αλλά να πλαισιώσουν πάνω απ' όλα τα δικά τους όργανα, τα δικά τους σχήματα, είτε λέγονται σύλλογοι είτε λέγονται συνεταιρισμοί, γιατί μόνο μέσα από εκεί θα μπορέσουν να αντιδράσουν. A lot of soul.